Συναγερμό έχει σημάνει στην ελληνική κυβέρνηση μετά τη σοβαρότατη τουρκική πρόκληση που σημειώθηκε χθε στο Αιγαίο. Η Αθήνα παρακολουθεί με ψυχραιμία τι τουρκικέ κινήσει και ανησυχεί για τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωση τη ένταση. Ήδη δόθηκε εντολή στι ένοπλε δυνάμει στο Αιγαίο να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Παράλληλα, η κυβέρνηση έχει προβεί σε διαβήματα σε πρεσβείε σημαντικών χωρών για την τουρκική πρόκληση. Η νέα τουρκική πρόκληση και η κλιμάκωση τη ένταση ερμηνεύεται ω επίδειξη δύναμη, προειδοποίηση και αντίδραση κατά τη απόφαση τη ελληνική δικαιοσύνη να μην εκδοθούν στην Τουρκία οι οχτώ Τούρκοι αξιωματικοί που ζήτησαν άσυλο στην Ελλάδα μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του καλοκαιριού. Η παρουσία του Τούρκου αρχηγού Γεεθά στα Ήμια αποτελεί επίση την υπενθύμηση τη πάγια θέση τη Άγκυρα περί ύπαρξη γκρίζων ζωνών στο Ανατολικό Αιγαίο, αλλά και αμφισβήτηση τη ελληνική κυριαρχία επί τουλάχιστον 16 νησίδων. Την ίδια ώρα, το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων κάνει λόγο για πανικό των ημίων στον ελληνικό τύπο. Το τηλεγράφημα παραθέτει τίτλου ελληνικών εφημερίδων που κάνουν λόγο για την ένταση χτε στα Ήμια, ενώ μεταδίδεται και η ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Άμυνα. Ωστόσο, όπω μεταφέρουν Έλληνε δημοσιογράφοι από την Κωνσταντινούπολη, η ιστορία των ημείων εκλαμβάνεται ω μπούμεραγκ τη κίνηση με του Τούρκου στρατηγού, αφού η πρώτη εντύπωση που δόθηκε για την επίσκεψη στα Ήμια ανήμερα τη επαιτίου ήταν ότι θα επρόκειτο για ένα σαφέ μήνυμα στην Αθήνα. Ωστόσο, με την τροπή που πήρε η επίσκεψη που οδήγησε στη φυγή τη τουρκική πομπή από τη βραχονισίδα αφότου εκδιώχθηκαν από τι μονάδε του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, η κατακραυγή στα κοινωνικά δίκτυα έναντι των Τούρκων αξιωματικών έχει φουντώσει. Η επίσκεψη του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων τη Τουρκία χθε στη θαλάσσια περιοχή γύρω από τα Ήμια πρωταγωνιστεί στον τουρκικό τύπο σήμερα. Κοινό τόπο όλων των σχολείων είναι ότι η κίνηση αυτή αποτελεί αντίδραση τη Τουρκία προ την Ελλάδα που δεν εκδίδει του 8 Τούρκου στρατιωτικού.